Στη σύντομη αυτή διάλεξη θα δούμε ένα αρκετά εύκολο και χρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο λέει ότι κατά μία έννοια όριο συνάρτησης και όριο ακολουθίας είναι ισοδύναμα πράγματα. Συγκεκριμένα, εάν έχω ένα σύνολο αριθμών α, μία συνάρτηση f ορισμένη σε αυτό το α, χ0 ένα σημείο ισόρευσης του α και l κάποιον αριθμό, τότε το όριο της F καθώς το Χ πηγαίνει στο Χ0 είναι αυτός ο αριθμός L, αν και μόνο αν ισχύει το εξής πράγμα. Οποτεδήποτε πάρω μία ακολουθία Χν από σημεία του Α και να είναι διαφορετικά από αυτό το Χ0 και τέτοια ώστε η ακολουθία να, είναι, να πηγαίνει σε αυτό το Χ0, να έχω το F του Χν πηγαίνει στο L. Αυτό δείχνει και όλας η διατύπωση δηλαδή αυτού του αποτελέσματο δικαιολογεί και τη λέξη μεταφορά. Τι είναι αυτό που μεταφέρω, μεταφέρω την έννοια τη σύγκληση. Η έννοια τη σύγκληση για τη συνάρτηση, δηλαδή το όριο τη F του Χ είναι L καθώ το Χ πηγαίνει στο Χ0, μεταφέρεται στη σύγκληση ακολουθία. Αν έχω μια συνάρτηση και το όριο τη καθώ το Χ πηγαίνει στο Χ0 είναι L, τότε οποιαδήποτε ακολουθία και αν πάρω και συγκλίνει στο χ0, η συνάρτηση θα τη μεταφέρει σε μια ακολουθία η οποία να συγκλίνει στο L. Και ισχύει και το αντίστροφο. Εάν η συνάρτηση μεταφέρει συγκλίνουσε ακολουθίε στο χ0 σε συγκλίνουσε ακολουθίε στο L, τότε έχω ότι το όριο τη συνάρτηση είναι L, καθώ το χ πηγαίνει στο χ0. Η απόδειξη είναι πάρα πολύ απλή. Είναι τσεκάρισμα του ορισμού. Ας υποθέσω αρχικά ότι το όριο της F καθώς το Χ πηγαίνει στο Χ0 είναι L και ας πάρω και Χν, μία ακολουθία σημείων του Α, η όρη της οποίας να είναι διαφορετική από το Χ0 και η οποία ακολουθία να πηγαίνει να τίνει στο Χ0. Και θα τσεκάρω τον ορισμό της σύγκλησης για την ακολουθία F του Χν. Θα δείξω με τον ορισμό ότι η F του Χν πηγαίνει στο L. Παίρνω λοιπόν ένα ε θετικό, τότε εφόσον το όριο της F καθώς το χ πηγαίνει στο χ 0L, δηλαδή εξαιτία τη σύγκληση που έχω για τη συνάρτηση, υπάρχει ένα δέλτα θετικό, έτσι ώστε για οποιοδήποτε σημείο στο πεδίο ορισμού πάρω, το οποίο να είναι δέλτα κοντά στο χ 0 και όχι χ 0, αυτό το εξασφαλίζω με αυτήν εδώ τη συνθήκη, με αυτή την ανισότητα, απόλυτο χ μειον 0 να είναι γνήσια θετικό και μικρότερο του δέλτα, να έχω ότι το F του Χ απέχει από το L, απόσταση μικρότερη από ε. Αυτός είναι ο ορισμός του ορίου για την F. Τώρα, αφού η Χν πηγαίνει στο Χ και το Χν δεν είναι Χ0, λόγω της σύγκλησης της ακολουθίας, ο ορισμός της σύγκλησης της ακολουθίας, υπάρχει έναν 0, ούτως ώστε ακολουθιας υπαρχει εναν 0 εκεί και μετά να έχω ότι το Χν είναι δέλτα κοντά στο Χ0. Και εφόσον το χ δεν είναι χ0, έχω και γνήσια ανισότητα εδώ. Αυτό το απόλυτο είναι γνήσια μεγαλύτερο από το 0. Επομένω, το χ εδώ, αυτά τα χ1, εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι τέτοια, ούτω ώστε να απέχουν απόσταση από το χ0 μικρότερη από δέλτα και δεν είναι ίσα με το χ0. Επομένω, το F του απέχει από το L απόσταση μικρότερη από ε. Αλλά αυτό μου λέει ότι η F του χ1 από το L απέχει απόσταση μικρότερη από το ε. Επομένως, τσέκαρα τον ορισμό της σύγκλησης για την ακολουθία F χ1 και για το όριο L. Τώρα, το αντίστροφο. Θα υποθέσω, υποθέτω μάλλον, ότι η F μεταφέρει συγκλίνουσες ακολουθίες στο Χ0 σε συγκλίνουσες ακολουθίες στο L και θέλω να δείξω το όριο της καθώς το Χ πάει στο Χ0 είναι L. Και θα υποθέσω ότι η F δεν συγκλίνει στο L καθώς το Χ πάει στο Χ0. Εδώ βέβαια πάλι πρέπει να είμαι εξοικειωμένο με το πώς παίρνω άρνηση ορισμού. Ας γράψουμε τον ορισμό και την άρνησή του. Το όριο λοιπόν της F του Χ καθώς το Χ πηγαίνει στο Χ0 είναι L, αν και μόνο αν, τι λέει ο ορισμός, για οποιοδήποτε ε υπάρχει ένα δέλτα, ούτω ώστε όποτε το χ0 είναι δέλτα κοντά στο χ, για οποιοδήποτε χ στο πεδίο ορισμού, να έχω, στην επαγωγή είναι αυτό το πράγμα, ότι το f του χ είναι ε κοντά στο όριο. Τώρα, προσέξτε πώς θα πάρω την άρνηση αυτού του ορισμού. Τι σημαίνει δηλαδή ότι F του Χ δεν συγκλίνει στο L καθώς το Χ πάει στο Χ0. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Η μόνη προσοχή που χρειάζεται εδώ είναι πώς θα πάρω την άρνηση. Αυτό είναι ισοδύναμο δύναμο με το ότι το για κάθε θα γίνει υπάρχει. Υπάρχει ένα ε έτσι ώστε για κάθε δέλτα... Τι μου λέει εδώ πέρα, οποιοδήποτε στοιχείο του πεδίου ορισμού είναι δέλτα κοντά στο χ0 και δεν είναι χ0, για οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο, η εικόνα του είναι ε κοντά στο L. Ποια είναι η άρνηση αυτού του πράγματος, ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο του πεδίου ορισμού α, της συνάρτηση το οποίο να είναι δέλτα κοντά στο χ0 και η εικόνα του να μην είναι ε κοντά στο L. Αυτή είναι η άρνηση του ορισμού της σύγκλησης στην περίπτωση συνάρτησης. Υπάρχει κάποιο ε, ούτως ώστε για οποιοδήποτε δέλτα να υπάρχει κάποιο στοιχείο του πεδίου ορισμού το οποίο να είναι δέλτα κοντά στο χ0 και όχι χ0, αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του να μην είναι ε κοντά στο L. Αυτός είναι ο, ο σωστός τρόπος να αρνηθείτε τον ορισμό του ορίου. Προσέξτε εδώ πώς αρνήθηκα τη συνεπαγωγή. Η συνεπαγωγή αυτό που είναι στην αγκύλη εδώ μέσα, για άρνηση έχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δηλαδή, για να το δούμε αυτό σε γλώσσα ανθρώπινη, μια συνεπαγωγή που θα έλεγε ένας πολιτικός, είναι ότι αν με ψηφίσεις, εγώ θα διορίσω το γιο σου. Πότε ο πολιτικός θα λέει ψέματα. Αν τον ψηφίσεις, και αυτός δεν διορίσει το γιο του. Αυτό είναι αν με ψηφίσεις, θα διορίσω το γιο σου. Εδώ είναι με ψήφισες, αλλά παρόλα αυτά το γιο σου δεν τον διόρισα. Έτσι βρίσκουμε τον ορισμό μπακάλικα λίγο, αλλά για να το καταλαβαίνουμε μία συνεπαγωγή. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτό, υπέθεσα ότι η F δεν πάει στο L όταν το χ πάει στο χ0, άρα έχω ετούτο εδώ το πράγμα. Και επιστρέφω στο επιχείρημά μου. Επιστρέφω στο επιχείρημά μου και έχω. Ξαναγράφω λοιπόν αυτό που έγραψα και στο πρόχειρο ότι υπάρχει ένα ε θετικό έτσι ώστε για οποιοδήποτε δέλτα να υπάρχει στοιχείο του πεδίου ορισμού ούτως ώστε Α, αυτό το στοιχείο να είναι δέλτα κοντά στο χ0 και όχι χ0, αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του, το f του χ, να μην είναι ε κοντά στο ε. Αυτό, κοιτάξτε, ισχύει για οποιοδήποτε δέλτα. Μου λέει για κάθε δέλτα ισχύει κάτι. Επομένω, εγώ το εφαρμόζω για δέλτα ίσον 1, 2, 3, 4, 5 και θα πάρω αντίστοιχα στοιχεία χ1, χ2, χ3, χ4, χ5. Κοιτάξτε τι λέει η άρνηση του ορισμού, ότι για κάθε δέλτα υπάρχει κάποιο στοιχείο στο πεδίο ορισμού που να κάνει κάτι. Επομένω, εάν δώσω τιμέ στο ΔΕΛΤΑ, θα παίρνω και αντίστοιχα στοιχεία του πεδίου ορισμού που θα κάνουν αυτό το πράγμα. Επομένω, για ΔΕΛΤΑ ίσον 1 δια N, θα πάρω εγώ κάποιο χ δηλαδή μια ακολουθία στοιχείων του πεδίου ορισμού, ούτω ώστε να είναι 1 δια N κοντά στο χ 0, να μην είναι ίσα με το χ 0 και η εικόνα του να μην είναι ε κοντά στο L. Αλλά τώρα τι μου λέει αυτό εδώ, αυτή εδώ η σχέση μου λέει βέβαια ότι το χ πηγαίνει στο χ 0. Και η άλλη βέβαια σχέση μου λέει ότι αποκλείεται αυτή εδώ πέρα η σχέση για κάθε n μου λέει ότι η f του HN δεν είναι δυνατόν να συγκλίνει στο L, διότι εάν συνέκλεινε, τελικά όλη οι όροι της θα ήταν ε κοντά στο L, αλλά εγώ έχω ότι όλοι οι όροι της είναι ε μακριά από το L. Επομένως το F του χιέν δεν πάει στο L και αυτό είναι άτοπο διότι υπέθεσα ότι οποτεδήποτε έχω μια ακολουθία χιέν που να συγκλίνει στο χ, η συνάρτηση θα τη στείλει σε μια ακολουθία η οποία θα συγκλίνει στο L. Γι' αυτό λέγεται και αρχή μεταφόρας. Επομένως σύγκληση στα πλαίσια εδώ των συναρτήσεων, δηλαδή όριο συνάρτησης, είναι στα αλήθεια ισοδύναμο με όριο ακολουθιών εάν το δω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτό είναι χρήσιμο και στις δύο κατευθύνσεις, Προς το παρόν, ας δούμε πώς μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη ορίων συναρτήσεων, να δούμε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, το όριο όταν το χ πάει στο συνάπειρο του συνημιτώνου χ. Κοιτάξτε εδώ να κάνω μια παρατήρηση πριν ε, ολοκληρώσω αυτή την, αυτό το παράδειγμα, ότι στη διατύπωση είχα πει το χ0 να είναι σημείο όρευσης, και το L να είναι πραγματικός αριθμός. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις του ορίου. Δηλαδή το χ' 0 να είναι σύμπλην άπειρο και το L να είναι σύμπλην άπειρο. Ας πούμε, ε, βέβαια δεν θα, δεν θα το γράψω αυτό γιατί υπάρχουν εννέα περιπτώσεις ορίων, δεν θα γράψω εννέα θεωρήματα εδώ, δεν είμαι τόσο μαζόχιστης, ούτε σαδιστής. Δηλαδή ας πούμε, θα έχω ότι αν πάρω το χ να πηγαίνει στο συνάπειρο, το όριο μια συνάρτηση όταν το χ πηγαίνει στο συνάπειρο, κατάλληλο το πεδίο ορισμού, να επιτρέπεται να στείλω τη μεταβλητή στο συνάπειρο, δηλαδή δεν θα πρέπει το πεδίο ορισμού να είναι άνω φραγμένο, είναι κάποιο αριθμό L, αν και μόνο αν για κάθε χν ακολουθεί στο πεδίο ορισμού τέτοια ώστε χν να πηγαίνει στο συνάπειρο, έχω ότι το f του χ πηγαίνει, του χ -Εν, συγγνώμη, πηγαίνει στο L. Αρχή μεταφοράς. Στέλνει οι ακολουθίες που πάνε στο συνάπειρο σε ακολουθίες που πηγαίνουν στο L. Ομοίως εδώ θα ήταν μείον άπειρο ας πούμε, εάν για οποιαδήποτε ακολουθία χιέν στο πεδίο ορισμού πήγαινε στο συνάπειρο, το F του χιέν πήγαινε στο μείον και πάει λέγοντα. Εδώ θα μπορούσα να βάλω μείον και στο L κάποιον άλλον αριθμό, μειονάπειρο και συνάπειρο, όλοι οποιοδήποτε από του εννέα δυνατού συνδυασμού. Αλλά ξαναλέω, δεν θα γράψω εννέα διαφορετικά θεωρήματα. Κανεί δεν θα ικανοποιούταν από κάτι τέτοιο. Επιστρέφω λοιπόν εδώ πέρα, θέλω να δείξω ότι αυτό το όριο του συνειμητών δεν υπάρχει. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι το συνειμητόν είναι περιοδική συνάρτηση, οποιαδήποτε περιοδική ποσότητα δεν έχει ασυμπτωτική συμπεριφορά για μεγάλα χ, εφόσον ταλαντώνεται συνέχεια. Ε, πώς θα το κάνω αυτό, από την αρχή της μεταφορά. αρκεί να βρω δύο διαφορετικές ακολουθίες, μία χιέν που να πηγαίνει στο συνάπειρο, μία ψιέν που να πηγαίνει στο συνάπειρο, αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει πρόβλημα με το f του χιέν και το f του ψιέν. Είτε το f του χιέν ας πούμε να μην υπάρχει, είτε να υπάρχει αλλά να είναι διαφορετικό από το f του ψιέν. Καταλαβαίνετε, οποιοςδήποτε τέτοιο συνδυασμό κάνει την αρχή τη μεταφορά να μην ισχύει. Οποιοδήποτε παραβιάζει, οποιοδήποτε εδώ πέρα, οποιαδήποτε επιλογή ακολουθιών παραβιάζει το συμπέρασμα τη αρχή τη μεταφορά, μου δείχνει αυτή η επιλογή ότι το αντίστοιχο δεν υπάρχει. Εδώ είναι αυτονόητο σχεδόν ότι θα πάρω εκμεταλλευόμενο την ε, συμπεριφορά του συνμητών μια επιλογή να πάρω για χέν το 2 πν ξέρω εγώ, και μια άλλη επιλογή για την ψιέν να πάρω το 2n συν 1π. Τότε το, το f του χέν είναι το συνμητόνο του 2 πν δηλαδή 1, το οποίο βέβαια συγκλίνει στο 1. Και μετά το f του ψιέν είναι το συνμητόνο άρτια ε, περί του πολυπλασίου του π, δηλαδή μείον 1. Το οποίο, ε, συγγνώμη, δεν συγκλίνει στο συνάπειρο. Το ένα δεν συγκλίνει στο συνάπειρο ακόμα. Συγκλίνει μερικές φορές όταν μιλάει ο Υπουργό Οικονομικών. Όχι όμως τα μαθηματικά ακόμα. F του ψ είναι μείον 1, το οποίο συγκλίνει στο μείον 1. επομένως βρήκα δύο ακολουθίες οι οποίες να, να πηγαίνουν στο συνάπειρο. Αλλά η F να μην τη στέλνει σε, στα ίδια όρια. Άρα αυτό το όριο δεν υπάρχει. Ε, αντίστοιχο παράδειγμα, να δείξουμε ότι αν πάρω f του χ να είναι η 1 δια χ, το χ απλώς να μην είναι 0, ούτως ώστε να ορίζεται, δηλαδή παντού ορισμένη εκτός από το 0 που έχει πρόβλημα, αυτή η συνάρτηση το, το, όριο πάλι f του χ. Όταν το χ πάει στο 0 δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτό να το αντιπαραβάλλετε με ένα παράδειγμα τη προηγούμενη διάλεξη, του προηγούμενου βίντεο, όπου είχα πάρει την F του Χ, ίδια, ίδιο τύπο, 1 δια Χ, αλλά για Χ θετικά. Τότε έβγαλε ότι το όριο υπάρχει και είναι συνάπειρο. Εδώ το ότι επιτρέπω και αρνητικέ τιμέ στο Χ θα μου, δείξει, θα μου δώσει ότι αυτό το όριο δεν υπάρχει. Α, εδώ ποιε ακολουθίε παίρνουμε, πάλι είναι αυτονόητο. Παίρνω μια ακολουθία θετική που να πηγαίνει στο 0 η 1 διά n που πηγαίνει στο 0 και ψn, μία ακολουθία αρνητική που να πηγαίνει στο 0, μείον 1 διά n και αυτή πηγαίνει στο 0. Ωστόσο, το f του χν είναι βέβαια n και πάει στο συνάπειρο, το f του ψn είναι μείον n, το οποίο πάει στο μείον άπειρο, άρα το όριο δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό, εάν σκεφτεί, εάν προσπαθήσει να α, ζωγραφίσει λίγο την... Α, να κάνει τη γραφική παράσταση αυτή τη συνάρτηση. η γραφική παράσταση είναι βέβαια η γνωστή εδώ καμπύλη. Α κάνω εδώ του άξονε. Και μετά η ένα διαχή είναι ας πούμε κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ότι είναι πιστικό αυτό. Αυτή περίπου είναι ένα διαχή και υποτίθεται ότι τα δύο είναι συνεταιρικά. Βλέπετε ότι καθώ πλησιάζει το 0 από δεξιά, αυτή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Καθώ πλησιάζει το 0 από αριστερά, γίνεται πάρα πολύ μικρή. Επομένω, αδύνατον δεν μπορώ να δεχτώ ότι κοντά στο 0 έχει ασυμπτωτική συμπεριφορά. Αν βέβαια έπαιρνα την απόλυτη τιμή, τότε θα υπήρχε το όριο και θα ήταν συν άπειρο.